Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Φίλης. Κύριε Φίλη. Καλησπέρα σας και δική μου χαρά. Να ξεκινήσουμε από την συζήτηση που είχαμε και με τον Κώστα Πουλακίδα. Ήσασταν από τους πρώτους που λέγατε ότι όσο υποχωρεί το μνημόνιο-αντιμνημόνιο, υποχωρούν και οι λόγοι συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ και ενισχύονται οι λόγοι συνεργασίας με την κεντροαριστερά. Μήπως όμως όταν βλέπουμε την κυρία Γεννηματά να παίρνει τη στάση που παίρνει σε θέματα που δείχνουν αν είσαι προοδευτικός ή όχι, όπως το μακεδονικό, μήπως πια αυτή η πρόταση είναι κάπως παροχημένη, δηλαδή μήπως τα πράγματα πάνε εκεί που είπε ο Κώστας Πουλακίδας να προσπαθήσει ο κύριος Τσίπρακης και ευρύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσουν αυτή και το κέντρο? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ ήταν μια αναγκαστική συνεργασία στη βάση της διαιτητικής τομής μνημόνιο-αντιμνημόνιο και το θέμα της διαφθοράς, αντιμετώπισης της διαφθοράς. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο που βγαίνουμε από τη Δανειακή Σύμβαση, αλλά έχει σχετικοποιηθεί αυτή η τομή. Και άρα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, θα πρέπει να δούμε τη διαμόρφωση δύο διακριτών πόλων κυβερνητικών στη βάση προγραμματικών συμφωνιών και ασυμπτώσεων. Προφανώς είναι ότι η αριστερά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, mm-hmm. ριζοσπαστική αριστερά, στη φυσιογνωμία της μέσα έχει το στοιχείο των συνεργασιών, των προγραμματικών συνεργασιών. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κέντρο. Μπορεί όμως ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια ηγεμονική πρόταση, να εκπροσωπεί το σύνολο των λαϊκών συμφερόντων και μια εθνική πρόταση, όπου σε αυτή βεβαίως την πρόταση συμπεριλαμβάνονται συμμαχίες και με δυνάμεις του κέντρου. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε, προσφέρει στο λαό με ένα καθαρό πολιτικό πρόγραμμα και με ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα που είναι το μήνυμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Επιδιώκουμε συνεργασίες. Mm-hmm. Δεν έχουμε αντίληψη της παλαιάς κοπής αυτοδυναμίας, όπως έλεγε ο Αντρέας παλιά, ότι όλοι σε εμάς θα έρθουν. Όχι. Θέλουμε, αυτό είναι το μοντέλο των κυβερνητικών σήμερα συνεργασιών. Συνεργασίες και όχι αυτοδυναμίες. Ούτε σας εκφράζει αυτό το περίφημο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις? Όχι, βεβαίως. Θέλω να υπάρχει ισοτιμία στις συνεργασίες, mm-hmm. αλλά ξέρουμε ότι κορμός των προοδευτικών συγκλήσεων, των προγραμματικών, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν είναι η κυρία Γεννηματά παραμένει σε μια τάση δορυφοριοποίησης προς τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιληφθεί ο κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, και θα κάνει την επιλογή του. Mm-hmm. Βλέπω επίσης ότι στον χώρο του Κινάλ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά ζητήματα, αλλά προφανώς είναι ότι και εκεί σκέφτονται πως η πορεία της χώρας μας τώρα δεν μπορεί να είναι μια πορεία προς τα πίσω. Άρα σημαίνει προοδευτικές συνεργασίες και όχι δορυφοριοποίηση με την νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Να σας το θέσω αλλιώς, εκτός από το θέμα του νεοφιλελευθερισμού, είναι γνωστές οι πάγιες απόψεις σας για όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά που λένε διάφοροι. Εσείς μπορείτε να ανοίξετε προγραμματικό διάλογο και προγραμματική συνεργασία με κάποιον που έχει καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών? Είναι βαρύ, δεν συνιστά διαχωριστική γραμμή. Να δούμε τι θα συμβεί στη Βουλή. Μην βιαζόμαστε. Ποια θα είναι η στάση των διαφόρων πολιτικών κομμάτων? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια διαδικασία ορίμανσης και στο πολιτικό επίπεδο, ανάμεσα στα κόμματα, αλλά και στη βάση. Αλλιώς ξεκίνησε η ιστορία αυτή με μια κατανοητή αντίδραση μεγάλου τμήματος της κοινωνίας το Μάρτιο, όταν άνοιξε το θέμα το μακεδονικό, και αλλιώς είμαστε σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα βλέπετε κάτι ομάδες τραμπούκων, ακροδεξιών, χρυσαυγητών διαφόρων εποχών. Περιφέρονται και δημιουργούν επεισόδια. Ο πολλής κόσμος, έστω και αν δεν συμφωνεί με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, σκέπτεται, προβληματίζεται. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλάβει ότι είναι εθνικά επωφελής και επωφελή για τη σταθερότητα στην περιοχή η επιλογή που έκανε η κυβέρνηση για το μακεδονικό. Αλήθεια, εσείς πολιτικά μπορείτε να ερμηνεύσετε τη στάση της κυρίας Γεννηματά? Δηλαδή, είναι πολλοί που διαρωτώνται το εξής. Λέει όχι, διακινδυνεύοντας να διαλύσει το κόμμα της. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δυναμική, για μια ιστορία του περασμένου Νοεμβρίου με 200.000 κόσμο που πήγε και ψήφισε, να κατηγορηθεί ότι πηγαίνει και δορυφοριοποιείται με τον κύριο Μητσοτάκη, όλα αυτά γιατί, για τις δημοσκοπήσεις? Έχει πολιτική λογική αυτό που κάνει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει λογική. Δεν θα ήθελα να κάνω ανάλυση πώς σκέφτεται η κυρία Γεννηματά. Ο κύριος Σιμίτης σιωπά, ο κύριος Αλιβιζάτος την άδειασε, ο άνθρωπος που έφτιαξε το κίνημα αλλαγής. Αμέσως όλα. Η κυρία Γεννηματά νομίζω ότι θεωρεί ότι με τον εμφανίζεται η ίδια ως μακεδονομάχος, έστω light, ότι έτσι μπορεί να έχει μια επικοινωνία με αυτό που ονόμαζε παλιότερα πατριωτικό Πασόκ, το οποίο δεν ψηφίζει σήμερα Πασόκ, ο κόσμος αυτός, ψηφίζει σε μεγάλο βαθμό ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι λάθος αυτή η ανάλυση, κυρία Γεννηματά, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με πρώην
ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρους, έχουμε να κάνουμε τώρα με ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έχει ψηφίσει κάποιος δύο και τρεις φορές ένα πολιτικό κόμμα, δεν είναι πρώην ενός άλλου κόμματος, είναι αυτού του κόμματος. Εμάς παρακολουθεί, πολλοί μπορεί να έχουν αυτούς τους ψηφοφόρους κάποιες αμφιβολίες τι κάνουμε ακριβώς, κυρίως στα θέματα τα οικονομικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κλπ. Θα αποδείξουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες και να επαναφέρουμε την κοινωνική ατζέντα, την ατζέντα της καθημερινότητας να βελτιωθεί στο τραπέζι επάνω, και το εθνικό που είναι αναγκαίο να το έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε θα το συνδέσουμε με το οικονομικό και το κοινωνικό. Τώρα, μου κάνει και εμένα εντύπωση ότι σιωπά ο κύριος Σιμίτης. Σε αντίθεση με τον κύριο Παπανδρέου που μίλησε και υπό την υπέρ της συμφωνίας, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ο κύριος Σιμίτης δεν μας είχε συνηθίσει έτσι, σιωπά. Και πιστεύω ότι αυτό δεν δείχνει από την πλευρά του κύριου Σιμίτη μια υπευθυνότητα πολιτική. Κύριε Φίλη, λέτε ότι πλέον οι ψηφοφόροι του πάλε ποτέ πατριωτικού ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι έτσι όμως, δεν κινδυνεύετε να τους χάσετε επομιζόμενοι το πολιτικό κόστος συμφωνιών όπως αυτή με το Μακεδονικό? Όχι, διότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι οι επιλογές που κάνουμε ως κυβέρνηση είναι επιλογές που διευκολύνουν αυτό που ονομάζουμε την εθνική ενίσχυση, την ενίσχυση του εθνικού μας γοήτρου. Το να υπάρξουν συμφωνίες οικονομικού χαρακτήρα και με άλλες χώρες στα Βαλκάνια, μέσα στον ευρωπαϊκό βαλκανικό χώρο, ώστε να ανέβει το κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο και στη δική μας χώρα. Δεν θα πάει μόνη της η Ελλάδα μπροστά όταν θα υπάρχουν ερείπια στα Βαλκάνια και πόλεμοι πιο δίπλα στη Μέση Ανατολή. Θα πάει μπροστά η Ελλάδα ως οδηγητική χώρα, μέλος της Ευρωζώνης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει και ένα στοιχείο δυνατότητας ευημερίας και ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό είναι απλή λογική. Δεν θα πάμε μπροστά με τον Αχμεντ την Τουρκία να κάνει παιχνίδια στα βόρεια σύνορά μας και να αποκόπτει τη δυνατότητα η χώρα μας να είναι μια είσοδος προς ολόκληρη την Ευρώπη για εξαγωγές και εισαγωγές. Αντιθέτως, όταν είμαστε μια σταθεροποιητική δύναμη, θα πάμε καλά και οικονομικά και θα έχουμε και επενδύσεις και ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας κατά προτεραιότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτές τις μέρες γίνεται πολλή συζήτηση, κύριε Υπουργέ, για το θέμα της αποστασίας, τις σχετικές καταγγελίες που γίνονται και από το Μέγαρο Μαξίμου. Μήπως υπερτιμάμε λίγο πολιτικά τον κύριο Λαζαρίδη, ας πούμε, ή τους σχεδιασμούς που μπορεί να έχει, ή την πολιτική λογική, αν υπάρχει, που κρύβεται πίσω από αυτούς τους σχεδιασμούς? Κοιτάξτε, η ουσία ποια είναι. Το κατεστημένο στη χώρα μας δεν χώνεψε ποτέ ότι ο ελληνικός λαός ζήτησε από την αριστερά να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης για να βγει η χώρα από την κρίση. Και τώρα που έχουμε κάνει ένα σοβαρό βήμα, με προβλήματα, καμιά αντίρρηση, αλλά σοβαρό βήμα σταθεροποίησης της οικονομίας, προκειμένου να υπάρξουν ανάλογα ωφελήματα και για τη ζωή των πολιτών, τώρα κάνουν το παν, μήπως και μας ρίξουν. Απέτυχαν δύο φορές στο παρελθόν, γιατί είναι η περιβόητη ιστορία της αριστερής αντιπολίτευσης. Μπας και μας ρίξουν για να πούνε δεν υπάρχουν ωφελήματα, δεν υπάρχουν για το λαϊκό παράγοντα ωφέλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα πέσει στο κενό αυτή η προσπάθεια. Ποιοι το κάνουν όμως αυτό? Είναι βαριές κουβέντες. Για ένα λόγο σημαντικό. Διότι η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από το λαό. Από το ένστικτο του απλού πολίτη. Ότι αν αυτή η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ζωής του, βελτίωσης ζωής των πολλών και όχι των προνομίων των λίγων, αν δεν προχωρήσει σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση αυτή, τότε θα είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το λαό. Γι' αυτό δημοσκοπήσεις γίνονται, τις βλέπω. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Αλλά εκμέρεται από τις δημοσκοπήσεις ότι στηρίζεται η κυβέρνηση από το λαό? Δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στομώσει. Αυτό δείχνουν. Βεβαίως υπάρχει ένας κόμμας ο οποίος μας παρακολουθεί και μας τσεκάρει τι λέμε, τι κάνουμε, με πόση σοβαρότητα, με πόσο σχεδιασμό. Και δεν λέω τα μεγάλα και τα μικρά θέματα. Και τα μικρά θέματα. Πώς λειτουργεί η συγκοινωνία καθημερινά. Λέω ένα απλό πράγμα. Πώς έχουν βελτιωθεί τα νοσοκομεία και ποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στον τομέα της υγείας, να τα δούμε. Στα σχολεία. Τα βλέπει αυτά ο κόσμος. Στις συντάξεις βεβαίως τα μεγαλύτερα ζητήματα. Και άκουσα προχθές και τον κύριο Πρωθυπουργό που άφησε μια υπόνοια, έναν υπαινιγμό. Πιστεύω ότι έχει την πολιτική τόλμη και τον πολιτικό σχεδιασμό αυτή η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Εφόσον δεν υφίστανται οι όροι που μας επέβαλαν πέρσι να πάμε σε προαναγγελία της περικοπής των συντάξεων και του αφορολογίτου, τώρα να ανασταλεί η περικοπή, να μην γίνει η περικοπή των συντάξεων. Διότι και περισσεύματα έχουμε, πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Και στον ΕΦΚΑ πηγαίνουμε πολύ καλά. Και το ΔΝΤΟΥ δεν μπήκε. Και το κλειδί, το γαλλικό δεν μας το δώσανε στο θέμα του χρέους. Άρα για ποιο λόγο πρέπει να δεχθούμε εμείς συμφωνίες που ήταν σε άλλη εποχή
Και όχι τη σημερινή. Βέβαια, ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι δεν δώσανε στη χώρα το κλειδί, το γαλλικό, γιατί είναι εμπροστοβαρή τα περισσότερα μέτρα για το χρέος και άρα δεν χρειαζόταν. Σημασία έχει πέσει, λέγανε άλλα στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Το ανακοινώνω. Θα δούμε κλπ. Τώρα είπαν όχι. Φεύγει το Δουνουτού. Οικονομικά πάμε καλά ως οικονομία και ως ΕΦΚΑ. Έχουμε όλους τους όρους, όλες τις προϋποθέσεις, κατά τη γνώμη μου, να το διαπραγματευτούμε και αν χρειαστεί να το επιβάλλουμε. Μονομερός εννοείται. Είμαστε κυρίαρχο κράτος. Αποφασίζουμε μετά την έξοδο Δανειακή Σύμβαση επί τη βάση του συντάγματός μας. Κύριε Φίλη, λένε πολλοί, και αυτό το ακούσαμε, το ακούγαμε και από κυβερνητικούς παράγοντες, πως ό,τι και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το Μέγαρο Μαξίμου με τις συντάξεις, δεν είναι ακόμα η ώρα να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι εκτός από τη στρατηγική υπάρχουν και τα επιμέρους κομμάτια τακτικής που τη συγκροτούν. Δεν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο αν από τώρα η Ελλάδα δώσει την αίσθηση ότι περιμένει να πάει 22 Αυγούστου να αρχίσει να ξυλώνει, ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια κρίση αξιοπιστίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον τρόπο που θα μας αντιμετωπίζουν οι δανειστές, για τον τρόπο που θα ανεβοκατεβαίνουν τα επιτόκια στις αγορές? Η μείζον κρίση αξιοπιστίας είναι αυτή που αφορά τη σχέση μιας κυβέρνησης με το λαό της. Ό,τι είπαμε πέρσι δεν ισχύουν φέτος. Αναφέρθηκα νωρίτερα. Άρα είναι θέμα και πολιτικής αξιοπιστίας στο εσωτερικό της χώρας να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες αλλαγές. Δεύτερον, θέματα βημάτων και τακτικής. Το δέχομαι. Εγώ μιλώ όχι ως υπουργός, μιλώ ως απλός βουλευτής. Και αλίμονα αν ο απλός βουλευτής δεν διερμήνευε τα αισθήματα του απλού πολίτη. Όπου και να πάω, μου λένε οι συνταξιούχοι. Μόνο σε εσάς ελπίζουμε ότι μπορούμε να μην περικοπούν οι συντάξεις. Οι άλλοι, και εννοεί το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, μας πετσοκόψανε. 40-50% έχουμε χάσει. Μόνο εσείς. Τι θα κάνετε? Με κοιτάνε στα μάτια. Τους κοιτάω και εγώ στα μάτια και λέω: θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και να ξέρετε ότι ό,τι και αν προκύψει στο τέλος, θα είναι μετά από μια πολύ συγκροτημένη προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργηθεί ανάσχεση στην κοινωνική υποβάθμιση των πολιτών και ιδιαίτερα των συνταξιούχων σε συγκεκριμένο θέμα. Άρα λέτε είναι δυνατόν να τους κοιτάξετε στα μάτια και να ακυρωθεί το μέτρο πια? Ναι, δεν λέμε ψέματα. Λέμε αλήθεια. Και πρώτα-πρώτα ο Σιμίτης, ο οποίος σιωπά για τα θέματα τα εθνικά, γνωρίζει ότι όταν λες ψέματα σε καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι. Εμείς δεν λέμε ψέματα, λέμε αλήθεια και ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει εξετάσεις ότι προσπαθεί. Κύριε Φίλη, θα επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου, η Contra News μπαίνει σε νέα εποχή, ανανεωμένη, με σύγχρονο layout, πάντα σε μεγάλο μέγεθος, δυναμική,